Spawning. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα settings μου είναι κομπλέ τώρα. Και πάμε να βρούμε κάποιον να τα δοκιμάσουμε. Έχει τα θυματάκια του, είναι αλφα, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω ότι τα settings... τρέχει με καλά. Εσύ είσαι AFK, ok. Θέλει λίγες σφαίρες στο σώμα για να πεθάνει, χωρίς πανοπλία. Να σκοτώνονται αυτοί εδώ μέσα, πάμε να ρίξουμε και ένα ξύλο. Όντως. Πέθανε. Επόμενος. Ω, μάγκα μου, με headshot. Πεθαίνει κατευθείαν με headshot. Γιατί... Άλλαξε το όπλο μου, πήρα shotgun. Αυτόματα. Οκ. Και συνεχίζω με shotgun. Δεν είναι και πολύ καλό από απόσταση. Όχι! Πέθανα. Α, ωραία. And prepare for Battle Royale match transport in 5. Τέλεια, οκ, okay, ξεκινάμε. Intro, γεια σε όλους. Παίζουμε Islands of Nin 9, δεν ξέρω πώς λέγεται, λέω καν Nin. Έπαιξα λίγο παιχνίδια για να βρω έτσι τα controls και τα λοιπά, ας πούμε με το Q είναι ο χάρτης. Και να φτιάξω τα settings, νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να πέσουμε όπου να είναι. Ας πούμε εδώ, πάμε σε αυτά τα σπίτια. Κοίτα τι προσγείωση κάνει εδώ πέρα. Το μόνο που δεν ξέρω σε αυτό το παιχνίδι είναι αν μπορώ να... Οκ, αυτά είναι τα όπλα μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω... Αν... πώς το λες... κόλλησα, περίμενα, είμαι αγχωμένος. Αν έχει bullet travel, δηλαδή άμα ταξιδεύει η σφαίρα όντως και πρέπει να πυροβολάς πιο μπροστά άτομα τρέχει. Εσύ πες εδώ. Okay. Ή αν απλά πυροβολά στο κεφάλι του. Δεν το ξέρω ακόμα αυτό σίγουρα, αλλά θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πάνω. Armor. Σιγαστήρας, τα παίρνω όλα. Ω, sniper! Βρήκαμε sniper! Πιστολάμο, laser sight. Αυτό είναι extra capacity κάτι. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορώ να βάλω τη διόπτρα πάνω στο... Α, οκ, θα βάλουμε το red dot. Βασικά έχουμε διόπτρα. Κι άλλο sniper. Οκ. Να, οκ, το βάλω πάνω. Έχουμε ξάρα. Σφαίρες για assault rifle. Το οποίο 90 είναι assault. Δεν νομίζω ότι είναι assault. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω ακριβώς παιδιά πώς δουλεύουν, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν το θέλουμε και αυτό μπορεί να μπει εκεί. Υποθέτω, δεν ξέρω το laser sight άμα χρειάζεται σε κάτι. Πάμε να δούμε τα άλλα σπίτια. Έχουμε άλλα δύο σπίτια εδώ. Okay. Πρέπει να είμαστε μέσα στο πράσινο του κύκλου γιατί κλείνει. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ, αλλά ξέρω πάνω κάτω πώς κινείται, πώς κάνει loot ας πούμε. Και πώς αλλάζω attachments, αυτά ξέρω. Πολύ. Δεν έχω σκοτώσει και πολλά άτομα. Έχω σκοτώσει 5-6 άτομα που πέσανε μαζί μου. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι shotgun. Α, κράνος. Οκ. Safe zone indicator, compass markers. Περίμενε. Α, όταν παίρνω κράνος, μάλλον έχω έξτρα πράγματα. Οκ. Assault. Ας βάλουμε το αλφα-κ. Με suppressor, σε med, άλλο ένα κράνος το έχουμε, laser sight, photographic, ok. Τα μαθαίνω σιγά σιγά, νομίζω ότι μπορείς να έχεις full σφαίρες από όλα τα όπλα και δεν έχεις θέμα με inventory. Αυτό είναι χειροβομβίδα, ωραία πάμε κάτω. Φεύγουμε, πού είναι η πόρτα, πού ήταν, νάτι. Έχει άλλο ένα σπίτι, έχουμε πάρα πολλά laser sights. Να πετάξουμε ένα, να βάλουμε σιγαστήρα. Και άρα τι χρειάζομαι τώρα, χρειάζομαι chest armor. Και άλλο sniper, πολύ sniper έχει πέσει σήμερα, γιατί έτσι. Laser sight, πάλι το πήρα.
Έχω θέμα με το loot, παιδιά, ότι βρίσκω κάνω loot τώρα. Δεν μπορώ, είμαι αγχωμένος. Εξάρι έχουμε. Και εδώ μέσα. Εδώ. Και άλλο scope. Αυτά είναι όλα. Λοιπόν, πάμε έξω. Και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Καλά πάμε, είμαστε στον κύκλο, δεν βλέπω κανέναν. Τον ακούω πυροβολισμούς. Ωραίο είναι το παιχνίδι, είναι έτσι sci-fi. Και από ό,τι κατάλαβα από το lobby είναι πολύ πιο γρήγορο. Σε ρυθμό, σε χρόνο, δεν ξέρω. Παίζεται πολύ πιο γρήγορα δηλαδή. Πότες, έχουμε πότες. Red dot, okay, για το αλφα-κάπα μας. Εδώ είναι σιγαστήρας. Αυτά. Έχουμε ένα σιγαστήρα εδώ. Okay. Άρα αυτά μπορούμε. Αυτό είναι sniper. Α, το έχουμε αυτό. Μπορούμε να το πετάξουμε. Και ας τα καθαρίσουμε βασικά όλα αυτά. Okay. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω sniper. Και θέλω να το δοκιμάσω. Αλλά κάτι μου λέει ότι πρέπει να τρέχω με το αλφα-κάπα στα χέρια. Καλύτερα. Μην του πέσει κανείς. Α, αυτό είναι chest. Ναι, είμαστε κομπλέ. Τώρα έχουμε τα πάντα. Έχουμε sniper. Δεν πάω καν πάνω να κοιτάξω για να καταλάβεις. Φεύγω κατευθείαν. Από εδώ. Το μόνο που μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει είναι αυτό το μοβ που έχει στο βάθος. Βλέπεις πως είναι λες και έχει μοβ ομίχλη. Είναι πολύ περίεργο και δοκίμασα και με ούλτρα γραφικά και με τα πάντα. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το χρώμα. Δεν ξέρω αν μου αρέσει τόσο πολύ. Μα τέλος πάντων. Και νομίζω ότι τρέχω και πιο γρήγορα με το μαχαίρι. Γι' αυτό το κρατάω στα χέρια μου. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι. Αυτά θα τα κοιτάξουμε λες στα σπίτια. Θέλουμε meds. Okay, θέλουμε μόνο medkits. Άμα βρούμε, θα τα πάρουμε αλλιώς. Είμαστε γενικά σε πολύ καλή κατάσταση. Τσουπ, τσουπ. Και το sniper μας και το αλφα-κάπα είναι suppressed. Μπορούμε να παίξουμε πολύ stealth. Λοιπόν, meds. Όχι, όχι, πάνω. Πάνω δεν θα κοιτάξω, βαριέμαι. Ωραία, είμαστε ακόμη στον κύκλο, δεν βρήκαμε κανέναν. Εν τω μεταξύ πέφτουν 50 εδώ πέρα, όχι 100, σαν το PUBG. Έχουν μείνει 20. Κάτι άκουσα. Κάτι ακούω, κάτι ακούω. Δεν μπορεί. Α. Αυτός εκεί. Όπα. Εντάξει, δοκιμάζομαι τώρα. Δεν ξέρω τις αποστάσεις που πρέπει να σημαδεύω. Νομίζω ότι έχει bullet travel, παιδιά. Πρέπει λίγο πιο μπροστά του. Πού πήγε, αυτός την έκανε. Άκουσα κάποιον να περπατάει. Ή μπορεί να είναι και αυτός μου. Κάποιος μου ρίχνει. Είναι κάποιος εκεί μέσα. Και δεν μπορώ να καταλάβω άμα πέφτει η σφαίρα ή όχι. Πέφτει. Δεν ξέρω. Αυτός κρύβεται εκεί μέσα. Κοίτα, μπορώ να δοκιμάσω να δω άμα πέφτει. Να πυροβολήσω εδώ, ας πούμε. Απέφτει λίγο η σφαίρα. Οκ. Ωραία, πάμε να τον καθαρίσουμε τον τύπο, αν και έχουμε τον κύκλο. Ή τουλάχιστον να κρατήσουμε εδώ το λόφο, ξέρω εγώ. Ο βασιλιάς του λόφου. Κάνουμε κάνα τυχερό snipe. Ή να τον πέσουμε από πίσω. Δεκαπέντε left. Πρόσεξε ότι τρέχεις πιο γρήγορα άμα κρατάς μαχαίρι, πιο αργά άμα κρατάς
πιστόλι, πιο αργά αν κρατάς ας πούμε assault rifle και ακόμη πιο αργά αν κρατάς το sniper. Ίσως έχει να κάνει με το βάρος του όπλου, δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο mechanic, μ' αρέσει. Λοιπόν, πού είσαι φίλε? Πού είσαι, άντε? Άντε, θέλω να σκοτώσω κάποιον. Είναι εδώ μέσα, του ρίξω μια χειρομπίδα. Να τον τρομάξουμε, να τον κάνουμε να βγει έξω. Να το εκεί. Τον πέτυχα. Θα χρειαστώ λίγη ώρα να συνηθίσω το... Οκ. Κινείται πολύ γρήγορα, για να δοκιμάσουμε ξανά. Πού είσαι? Αχα! Headshot. Οκ. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι έτσι ένα μιλισεκόντ λίγο πιο γρήγορο στο να πυροβολάς. Μ' άρεσε το sniper, θα παίξω μόνο με sniper. Θέλω να πάω να δω τι έχει από loot αυτός, άντε θα πάω. Θα πάω, δεν μπορώ να περιμένω. Μπορεί να έχει κανένα med. Έχεις κανένα επίδεσμο ρε φίλε? Έχεις suppressor, έχουμε suppressor. Rifle ammo, sniper ammo. Δεν έχεις τίποτα. Fuck. Δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα εδώ που είμαι. Πυροβολιούνται κάποιοι εκεί. Άλλα 10 άτομα, άλλα 9 άτομα. Οκ, θα πάμε στην επόμενη κάλυψή μας που είναι αυτός ο βράχος. Hello. Τίποτα ρε, άκρα το τάφο σιωπή. Έλα, σου πει είναι όλοι κρύβονται, μου πεις και εγώ ψιλοκρύβομαι. Βασικά δεν κρύβομαι. Μόλις σκότωσα έναν και κάνω βόλτες τώρα. Είμαι στα ανοιχτά δηλαδή, μπορεί να με δει οποιοδήποτε. Είναι λίγο αργό το zoom όταν μπαίνει στο scope, αλλά τέλος πάντων. Ας κάτσουμε εδώ. Εδώ πρέπει να είμαστε μέσα. Κοντά, είμαστε κοντά. Άντε ρε και θέλω να κάνω snipe. Κάποιος έριχνε από εκεί. Άλλοι 5 εχθροί. Να πάω να πάρω το σπίτι, λες? Πάω να πάρω το σπίτι. Πρέπει να είναι μέσα. Ω, μη τζι, αγχώνομαι. Να παίζω καινούργια παιχνίδια. Θα κάτσω εδώ. Τσουπ. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ? Who is here? Τρεις survivors, είναι άλλα 2 άτομα. Κανείς από πίσω? Αυτό το παιχνίδι δεν έχει prone τουλάχιστον. Δεν μπορείς να πέσεις τέρμα κάτω σε έδαφος. Όχι! Ποιος? Στο βράχο. Και okay, ώρα για snipe. Δοκιμάζουμε. Παιδιά, είναι τόσο satisfying. Είναι τόσο μεγάλη ικανοποίηση από το sniping. Δεν θα πάω να τον λουτάρω. Τον είδα και τον άλλον. Είναι ο τελευταίος. Φακ! Στόχισα. Οκ, εγώ και εσύ φιλέ. Ρίχνε χειροβομβίδες. Ναι. Περίμενε. Πού είσαι? Έφυγε, κοίτα, θα μετακινηθώ. Δεν ξέρω να πήγε δεξιά. Όσο δεν έβλεπα. Φίλος. Φακ. Πήγε από εδώ.
Είμαι μέσα πάντως. Νάτος. Ω, κερδίσαμε! 3 kills μόνο! Δεν βρήκα και πολλούς, 3 βρήκα μπροστά μου. Τέλος πάντων, οκ. Ion, δεν ξέρω πώς λέγεται. Islands of Nin, νομίζω προφέρεται. Ή Nine, πες το όπως θες, δεν έχει καμία σημασία. Ωραίο παιχνιδάκι, θα παίξω λίγο περισσότερο. Να προσπαθήσω να πέσω έτσι κάπου πιο κεντρικά, να κάνουμε κάνα kill έξτρα, ας πούμε. Και τρέχει αρκετά καλά. Είναι σε αλφα, νομίζω κάνει 25 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κιόλας. Πήγαινε τσεκάρε το στο Steam, αν μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, άντια.